Είχαμε ανατροπή λίγες μέρες που έχουμε να τα πούμε. Από εκεί που λέγαμε ότι πάμε για παράταση, πάμε κανονικά 1η Ιουνίου με την ενδονοσοκομιακή φροντίδα και τα χειρουργεία μας, με εξαίρεση τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας. Τους επαγγελματίες υγείας και τις άλλες υπηρεσίες. Είναι η αποκατάσταση, η ανακουφιστική, οι πρώτες βοήθειες και τα στενοφόρα, τα οποία, να σημειώσουμε, θα συνεχίζουν να παρέχονται όπως με το καθεστώς το σημερινό. Γιατί εκείνοι που είναι δικαιούχοι στα δημόσια νοσηλευτήρια θα έχουν πρόσβαση δωρεάν. Οι υπόλοιποι θα πληρώνουν από την τσέπη για κάποιους επιπλέον μήνες. Τι οδήγησε στην αλλαγή? Οδήγησε στην αλλαγή ότι παρόλο που το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνώρισε ότι πολύ δύσκολα θα ξεκινούσαμε πρώτη έκτου ή τουλάχιστον θα ξεκινούσαμε όπως το είχαμε σχεδιάσει, ήταν σχεδόν αδύνατο. Από την άλλη, έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη αφού κράστηκε τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, των δικαιούχων του Γενικού Συστήματος Υγείας. Φαίνεται έχουν συσσωρευτεί πολλές ανάγκες, πολύ μεγάλες ανάγκες, και κρίθηκε σωστό και μετά από παρέμβαση του Υπουργού που ήταν καταλυτική, να βρούμε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για να εξυπηρετήσουμε έστω και με κάποια προβλήματα και έστω με τους περιορισμούς που υπάρχουν, αλλά να αρχίσουμε να εξυπηρετούμε ώστε το Σεπτέμβρη είτε ή προς το τέλος του χρόνου να δούμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Αν περιμέναμε ως το Σεπτέμβρη, ναι, θα ήμασταν πιο έτοιμοι, είναι αλήθεια, αλλά αντιλαμβάνεστε όγκος, η ζήτηση θα είχε αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που θα ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Άρα για να μην γίνει χαμός με τα χειρουργεία, κύριε Παπακωνσταντίνου, και να τρέχουμε μετά, είπαμε ας πάμε στη δεύτερη φάση, έστω και με κάποιες αλλαγές. Θα κάνουμε ουσιαστικά έναν μίνι σχεδιασμό από το πρωί σήμερα, από το Σαββατοκυριακό και σήμερα. Όλη η ομάδα του οργανισμού σχεδιάζουμε κάτι καινούργιο. Υπάρχει πολύ όρεξη, πολύ διάθεση. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε με τα όποια προβλήματα να αρχίσουμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Πάντως, λίγο που κουβεντιάσαμε με τον Μπασίν τις προηγούμενες ημέρες, μας λέει είχαμε κάνει μια συμφωνία με τον ΟΑΗ και τώρα ανατρέπεται αυτή η συμφωνία. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Είναι πολύ λογική η τοποθέτηση του κύριου Καδί, του Πασίν. Θα πρέπει να περιμένουν να δουν την οικονομική μας πρόταση, διότι εκεί εστιάζεται η όλη συζήτηση, και να δουν αν αυτόν οικονομικά τους συμφέρει. Όμως είναι δεδομένο και δεν είναι κάτι που λέμε εμείς, νομίζω το γνωρίζουμε όλοι, τα οικονομικά δεδομένα στην αγορά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για το 2020, έχουν αλλάξει δραματικά και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να μείνει εκτός και αυτή η συμφωνία. Δεν το κάνουμε σκόπιμα, δεν καραδοκούσαμε για να κάνουμε αυτό, την ευκαιρία για να κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά αντιλαμβάνεστε τα οικονομικά του οργανισμού έχουν επηρεαστεί. Εάν μας πούν όμως αυτοί, εντάξει, σεβαστώ ότι έχουν επηρεαστεί τα οικονομικά σας, εγώ δεν μπαίνω με αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι δική τους επιλογή. Να σας πω απλώς ότι όταν αναφέραμε ότι έπαιζε το σενάριο για να πάμε τρεις μήνες καθυστέρηση, κάποιοι μας πήραν τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκαν, δηλαδή κάποιοι ιδιοκτήτες κλινικών, διότι και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ οικονομική ασφυξία στην αγορά. Δηλαδή, μην θεωρείτε ότι αν δεν μπει κάποιος στο ΓΕΣΥ, τα πράγματα ήταν όπως ήταν πριν την πανδημία. Και τώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Οπότε, και δεν το λέω αυτό για να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση, αλλά μέσα σε αυτά τα δεδομένα είναι μια καινούργια πραγματικότητα την οποία όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε. Άρα, αν έχουμε θέματα με τα οικονομικά μας, αλλάζει κάτι και στις αμοιβές προσωπικών ιατρών, ειδικών ιατρών? Ας μην τα σμίξουμε αυτά, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Αυτός ο μήνας είναι αποκλειστικά, θα επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην ετοιμασία της ενδονοσοκομιακής για να είμαστε έτοιμοι. Και ναι, το μοντέλο που έχουμε επεξεργαστεί, το βασικό σενάριο, είναι ότι ίσως θα πρέπει να δούμε και τις αμοιβές των προσωπικών γιατρών. Των ειδικών γιατρών, ούτως ή άλλως για το 2020 θα υπάρχει κάποια εξοικονόμηση, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, αυτούς τους μήνες, δηλαδή Μάρτιο και Απρίλιο, η εργασία τους έχει πέσει κατά 70%. Οπότε και οι αμοιβές τους είναι ανάλογες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπακωνσταντίνου, είπατε ίσως να πρέπει να δούμε και τις αμοιβές των προσωπικών ιατρών. Μήπως είναι αυτό που συζητούσαμε παλαιότερα? Δηλαδή, όταν κάναμε τις πρώτες συζητήσεις για να μπουν οι προσωπικοί ιατροί, λέγαμε ότι θα είναι 70-30. Δηλαδή, 70%
αναλόγως του πόσους έχουν γράψει και 30 με τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν. Και επειδή δεν έμπαιναν, τους το κάναμε 100%. Μήπως μπορεί να πάμε τώρα να το επαναφέρουμε αυτό, το 70-30? Αυτό είναι ένα σκεπτικό, όμως αυτό δεν επηρεάζει κατά ανάγκη την επιβάρηση του προϋπολογισμού. Δηλαδή αυτό είναι ο τρόπος που δίνουμε τα λεφτά. Ναι. Τι λεφτά θα δίνουμε, είναι ένα διαφορετικό ερώτημα. Και αυτό που ετίθεται αυτή τη στιγμή είναι με τα νέα οικονομικά δεδομένα, είναι σωστός αυτός ο προϋπολογισμός ή πρέπει να υπάρξει κάποια μείωση. Αν αποφασιστεί ότι πρέπει να υπάρξει κάποια μείωση, τώρα πώς θα δώσουμε εκείνα τα λεφτά, αν θα παραμείνουμε στον αρχικό σχεδιασμό που τα δίνουμε όλα κατά κεφαλή ή αν θα κάνουμε κάποιο συνδυασμό, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Όμως, να τονίσω για να μην δημιουργήσουμε και λαθασμένες εντυπώσεις, αυτό θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους γιατρούς μας που συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ, δεν θα γίνει αυθαίρετα από τον οργανισμό. Θα αναμένουμε ότι θα υπάρξει κάποια κατανόηση, θα το συζητήσουμε για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και θα δούμε φυσικά και τα θέματα τα νομικά. Διότι έχουμε υπογράψει ένα συμβόλαιο, θα δούμε όλες τις πτυχές πριν να προχωρήσουμε. Ποιο είναι το επόμενο ορόσημο, λοιπόν? Δεν υπάρχει, κύριε Κίτρη, δεν υπάρχει άλλο ορόσημο. Το πρώτο ορόσημο είναι η πρώτη έκτου του 2020 για να είμαστε έτοιμοι με τα νοσοκομιακά. Κάνουμε έναν εντελώς, θα έλεγα εσωτερικά, έναν εντελώς νέο σχεδιασμό, διότι θα χρησιμοποιήσουμε άλλους μηχανισμούς, δεν θα έχουμε την υποστήριξη από το σύστημα πληροφορικής. Οπότε αντιλαμβάνεστε, η ομάδα μας εδώ θα πρέπει να δουλέψει, να ετοιμάσει κάτι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε το νοσοκομιακή. Είναι ένα στοίχημα το οποίο πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.